Γιώργο, ξεκινάς εσύ. Στο ράντζο, αδερφές. Στο ράντζο. Είπες να πας στο ράντζο και ντύθηκες ράντζο. Ντύθηκα σύμφωνα με το μέρος εκεί πέρα. Με το μέρος. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είναι πασφανές λίγο πολύ το που πας. Με ενοχλεί λίγο ότι είναι τόσο πασφανές όμως. Παλεύουν τώρα έτσι οι δύο κόσμοι. Ο ένας ο οποίος λέει ότι μου αρέσει αυτό που βλέπω, που όντως μου αρέσει αυτό που βλέπω και χρωματικά και ως προσπάθεια. Και ο άλλος που έρχεται και μου κάνει, μου χτυπάει λίγο την πόρτα και μου κάνει, ξέρεις κάτι, είναι πολύ obviously το ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, θα έπρεπε λίγο να διαφοροποιείται. Δηλαδή, να σου πω ακριβώς, θα το αιτιολογήσω. Αν θα φορούσες ένα σκούρο τζιν με αυτή την πότα, το σάλι, και somehow να κρατούσες και μία από τις δύο ζώνες, κατά προτίμηση την πάνω, την τσάντα κανονικά, το καπέλο κανονικά όπως το έχεις, και δεν φορούσες αυτό το γκρι με το ζιβάγκο, ίσως ήταν σωστότερο. Ναι, οκ. Okay. Σου είπα τη γνώμη μου, σίγουρα βλέπω την προσπάθεια. Δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις αρκετά. Αλλά, οκ. Okay. Καχθρός του καλού, το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Έλενα. Λοιπόν, ωραίο ρούχο, ωραίο φόρεμα, ωραίες μπότες, καταπληκτικές. Εμένα με ενοχλούν και οι δύο οι ζώνες, πρέπει να σου πω, γιατί δεν μου κάθεται κάτι καλά με το κουμπί σου εκεί. Δηλαδή, είναι χρυσές οι αγκράφες και το κουμπί είναι ασημένιο. Όχι, όχι, είναι golden. Ναι, δεν θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει αγκράφα καθόλου. Τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ το πόντσο σου, το σάλι σου. Γιατί έχει αυτό το καφέ, το χρώμα το ζεστό που το λατρεύω. Όμως, όντως το περπάτημά σου, όλες αυτές οι πληροφορίες είναι περίεργες πίσω. Επίσης, όταν φοράμε ένα σάλι, το οποίο είναι double fast, θα πρέπει σίγουρα να βγάζουμε το καρτελάκι. Κατά τα άλλα, είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το καπέλο και η τσάντα μου αρέσουν πάρα πολύ, έτσι. Πρία. Μπράβο. Και πάμε τώρα στο Στέλιο μου. Πάρα πολύ ωραίο καπέλο. Μισό. Πάρα πολύ. Το πιο ωραίο που έχεις φέρει, επιτέλους. Ένα ωραίο καπέλο. Και ωραία τσάντα. Επιτέλους. Επιτέλους και τέλος. Γιατί όλα τα άλλα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Τα βρίσκω εξαιρετικά συμβατική προσέγγιση. Για αυτό το μέρος που έβαλες, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι τόσο στερεοτυπικό που δεν έχει σχεδόν να κάνει με μόδα. Δηλαδή, λες, πώς θα απεικονίσουμε, ας πούμε, ένα τέτοιο vibe εκεί. Δηλαδή, είναι πολύ κονσέρβα. Για μένα μου αρέσει αυτό το σάλι, θα το προτιμούσα να είναι μπροστά το τρίγωνο, να είναι καθώς δεμένο. Μ' αρέσει όμως που αμέσως... Ναι. Ναι. Μισό λεπτάκι, να το δούμε, ρε παιδί. Ευελιξία. Ναι. Σαν τον Clint Eastwood. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι να ήταν αυτό. Να φοράει ένα ωραίο ντένιμ που κάμισε στο σκούρο, από κάτω από αυτό. Κάπως μου λείπει το μπλε, μου λείπει το ντένιμ, δηλαδή μου λείπει το κοτλέ, μου λείπουνε... Είναι λίγο... Αν φορούσε το παντελόνι, το τζιν που φορούσε προχθές της πήγαινε τέλεια. Αυτό ήταν το, αυτό είχα στο μυαλό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το τζιν το σκούρο. Ναι, το τζιν το σκούρο, με αυτές τις μπότες. Από πάνω ένα τζιν πουκάμισο και αυτό εδώ και το καπέλο, δηλαδή δύο props σε μία εικόνα είναι αρκετά. Ναι. Έκανα και κρόσια και... Δεν μ' άρεσε η Κατερίνα μου. Βάλε. 10,3 τελική βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις. Πολύ.